Καλώς ήρθατε στο κανάλι φίλες και φίλοι μου για να μην χάνετε κανένα βίντεο, κάντε ένα like και μία εγγραφή. Και τώρα στο θέμα μας. Τα πρώτα βήματα του Χρήστου Τούση, ε, όχι όχι δεν θα γίνει βιογραφικό το βίντεο, συγγνώμη, πάμε κατευθείαν στη φυσιογνωμική. Το πλαίσιο του προσώπου του έχει μια γερή κατασκευή, το σχήμα των κροταφικών οστών και των σιαγώνων εκφράζουν ενέργεια, αυθονία ζωτικών δυνάμεων. Είναι άτομο που εργάζεται πολύ, ακούραστο σε σχέση ακόμα και με τους φίλους του και διεκπαιρωτικό στην επίτευξη των στόχων του. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη ζώνη, την εγκεφαλική ζώνη, όπου βλέπουμε ένα κάθετο μέτωπο μέχρι τη βάση των φρυδιών, όπου συνδυαστικά εκφράζει σταθερότητα σκέψη, παρατηρητικότητα, ένα αυστηρό υπερεγό, είναι ονειροπόλο με σύνθετη σκέψη και έκφραση. Τα φρύδια πυκνά και χοντρά εκφράζουν επίση ζωτικότητα. Στην δεύτερη ζώνη, την συναισθηματική ζώνη, βλέπουμε τη σχέση του με το περιβάλλον. Εδώ διακρίνουμε από τα πλατιά μάγουλα και την μύτη ένα γενναιόδωρο συναισθηματικό καλλιτέχνη πέρα από τη φύση της εργασίας του, αγωνιστή και φιλόδοξο. Χαρακτηριστικά οι οφθαλμοί φαίνεται να υποστηρίζουν πρωτότυπε σκέψει, να εμβαθύνουν στα γεγονότα σε συνδυασμό με τα ζυγωματικά που εκφράζουν μια εφευρετικότητα στην τρίτη ζώνη, την αισθηκτόδη ζώνη, οι φαρδιέ οι αγώνε σε σχήμα τετράγωνο και μειώδη δείχνουν δυναμικότητα, ανάγκη για δημιουργία, μια φυσική δύναμη, ανάγκη επίση προσιλοποίηση των στόχων του. Το ελαφρώ προβαλλόμενο πηγούνι φαίνεται να δείχνει μια νευρικότητα, μια όχι πολλέ φορέ ελεγχόμενη παρορμητικότητα, αλλά την ανάγκη του για αυτονομία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Αν σα άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε καλά όλοι.